διεθνής διοργάνωσης. Σίγουρα είμαστε όλοι κουρασμένοι. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι γιατί έχουμε για να μιλήσουμε και στο ραδιοφωνό με τον κύριο Μπουρναράκη. Σήμερα ακούστηκαν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα θέματα, ενδιαφέροντα στοιχεία από τον Υπουργό, από τον κύριο Βασιλάκη, από όλους τους ομιλητές. Και ξέρουμε λίγο περισσότερο τώρα τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση. Είδαμε πώς σε κάποιες χώρες προωθήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό το θέμα της Νορβηγίας, της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρουμε και τα προβλήματα, όπως είναι στην Ινδία, για παράδειγμα, όπου απαγορεύεται εκπεριτροπή σε κυκλοφορία λόγω της υψηλής ρύπανσης. Και στην Κίνα ακόμη, όπου άδειες κυκλοφορίας γίνονται με κλήρωση στο Πεκίνο και είναι πολύ λίγοι αυτοί στους οποίους επιτρέπεται να κυκλοφορούν. Και επίσης είδαμε και στον αντίποδα της άλλης χώρας, στην Νορβηγία, που δόθηκαν κίνητρα. Για παράδειγμα, έχουν θεσπιστεί στόχοι το 25 να πουλούνται μόνο αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών ρήπων, ηλεκτρικά και με υδρογόνο. Και ένα από τα κίνητρα που δόθηκε ήταν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θα πληρώνουν μέχρι το 50% του αντιτίμου σε πάρκινγκ, διόδια, φέρεις. Και προσαρμόστηκε και η φορολογία των αυτοκίνητων αντίστοιχα, ώστε τα μεγάλα λουκυβισμού αυτοκίνητα με υψηλές εκπομπές ρήπων να είναι ασύμφορα. Και να υπάρχει ένα υψηλό και ένα μεγάλο δίκτυο φορτιστών. Τώρα, για να έρθουμε στην Ελλάδα και για να μπορέσουμε στην καθημερινότητα και πρακτικά να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής και να βελτιώσουμε την ποιότητα αέρα, τι γίνεται πρακτικά στην καθημερινότητά μας. Έχουμε μαζί μας καταρχήν να πούμε για τον κύριο Καλημέρη από την Allianz. Πώς βλέπετε τα θέματα, κύριε Καλημέρη, η ηλεκτροκίνηση θα επηρεάσει τα ασφάλιστα των αυτοκινήτων και πώς, θα αυξηθούν ή θα μειωθούν? Μέχρι σήμερα έχουμε ένα μικρό χαρτοφυλάκιο αυτή τη στιγμή πανευρωπαϊκά αυτοκινήτα που κυκλοφορούν, γύρω στα 400.000. Το δείγμα δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όμως τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση από τα σημαντικά σε σχέση με τα ηλεκτρικά. Η τάση είναι ότι ίσως όσο το χαρτοφυλάκιο μεγαλώνει, στο μέλλον να δούμε μάλλον μείωση των ασφαλίστων παρά αύξηση. Μάλιστα. Τώρα, τα νέα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού χρειάζονται αισθητήρες για να λειτουργήσουν, είτε στον προφυλακτήρα ή στο παρμπρίζ, όταν πρόκειται για την κάμερα. Σε περίπτωση σύγκρουσης, αν χρειαστούν αντικατάσταση, αυξάνεται δραματικά το κόστος της επισκευής και αυτό μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Καραΐσκος. Τα συστήματα αυτά θα γίνουν υποχρεωτικά, όπως ακούσαμε και από την Ντοβίλ, για όλα τα νέα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρικών. Θα επηρεάσει αυτό τα ασφάλιστρα? Θα τα επηρεάσει, αλλά ανάποδα από ό,τι φαντάζεστε. Η αλήθεια είναι ότι όντως ένα παρμπρίζ που έχει μια κάμερα πάνω είναι πολύ ακριβότερο από ένα παρμπρίζ που δεν έχει μια κάμερα πάνω. Ένα φυλακτήρα που έχει αισθητήρες, το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, η συμβολή αυτών των συστημάτων στο frequency, δηλαδή στη συχνότητα των ατυχημάτων, είναι πάρα πολύ θετική. Σημειώστε ότι ειδικά οι αισθητήρες παρκαρίσματος και όλα αυτά τα νέα συστήματα, επειδή περίπου το 65% των ζημιών είναι μικροατυχήματα, όλα αυτά τα συστήματα συντείνουν στο. Η συχνότητα να πέφτει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτοκίνητα που έχονται για συστήματα, παρόλο που το ανταλλακτικό είναι πολύ ακριβότερα, εν τέλει το ασφάλιστο να είναι 5 με 10% φθηνότερο ενός αυτοκίνητου που δεν έχει αυτό το σύστημα. Συνεπώς έχει όφελος και θέλω να πω και σαν κίνδυνος είναι καλύτερο σε ένα αυτοκίνητο που έχει αυτά τα συστήματα παρά ένα που δεν τα έχει. Και είναι ακριβότερο. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ναι, θα μπορούσα να προσθέσω κι εγώ ότι όντως όλα αυτά τα συστήματα συνεπικουρούν στην ενεργητική ασφάλεια του αυτοκινήτου, δηλαδή αυξάνουν την ικανότητα του οδηγού να αποφύγει κάποια δυσάρεστη κατάσταση, κυρίως μέσα στην πόλη, σε μικροταχύτητες. Γιατί τα περισσότερα ατυχήματα που συμβαίνουν καθημερινά οφείλονται πλέον στη μάστιγα του κινητού. Άρα, χάνουμε την προσοχή μας στην οδήγηση, γιατί μιλάμε, γιατί πληκτρολογούμε, γιατί στέλνουμε mail, το οτιδήποτε γίνεται. Και ευτυχώς γίνονται με μικρές ταχύτητες. Άρα, όλες αυτές οι μικρές ζημιές που αποφεύγουμε με τέτοια συστήματα αυτόνομης παίδησης, προειδοποίησης του οδηγού στο να φρενάρει για να αποφύγει όλο αυτό το ατύχημα, ουσιαστικά, όπως είπε και ο κύριος Καλημέρης, συντείνουν στο να μειώνουν τη συχνότητα των ατυχημάτων. Άρα, σαφώς κάποιος θα περίμενε να πέσουν τα ασφάλιστρα, γιατί πραγματικά είναι μια πιο ακριβή τεχνολογία, αλλά μειώνει τη συχνότητα.
Ακριβώς αυτό. Και αυτό έχει αποδειχθεί και με στοιχεία την τελευταία τριετία. Δηλαδή, το βλέπουμε ότι όντως τα αυτοκίνητα αυτά αξίζουν ένα χαμηλότερο ασφάλιστο. Πολύ ωραία είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Καραΐσκο, και εσείς, κύριε Καλημέρη. Και πραγματικά και η απόσπαση προσοχής που θέσατε είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες πρόκλησης των τροχαίων δυστυχημάτων και ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά στους δείκτες. Αλλά ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί είναι το αν η ηλεκτροκίνηση θα δώσει τη δυνατότητα και για ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Σίγουρα. Παρόλο που οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες, προκύπτουν και ρίσκες και κίνδυνοι που πρέπει να διαχειριστούμε καινούργιοι και έτσι προκύπτουν και νέα προϊόντα. Για παράδειγμα, και το βάζω και σε σχέση με αυτό που συζητήσαμε νωρίτερα για το mobility services, μπαίνει τώρα πια πιο δυνατά μια πιο ολοκληρωμένη οδική βοήθεια για τα αυτοκίνητα. Μια οδική βοήθεια πιο εξειδικευμένη, να μπορεί να κατεβάσει την τάση του αυτοκίνητου με κάποιον ειδικό τρόπο ώστε να μην είναι επικίνδυνο, να είναι το ειδικό όχημα που το μεταφέρει ή να παρέχει και συνέχεια στο ταξίδι στον ασφαλισμένο, στον πελάτη. Γιατί το ηλεκτρικό, ειδικά στην αρχή, ενέχει ένα κίνδυνο μεγαλύτερο να γίνει κάτι λάθος και να μείνει στον δρόμο από ενέργεια. Άρα αυτό είναι ένα νέο προϊόν. Αλλά είναι και άλλα. Προκύπτουν διάφορα. Εντάξει, δυστυχώς πρέπει να βάλουμε και το κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας, άρα και αυτό είναι μια κάλυψη που μπορεί να προκύψει σαν κάλυψη. Αλλά σκεφτούμε και το wallbox, το charger, το φορτιστή. Ναι. Ο φορτιστής είναι από μόνος του μια εστία που ενέχει έναν μικρό κίνδυνο που και αυτός πρέπει να ασφαλιστεί. Για μια φωτιά, για μια ηλεκτροπληξία, για οτιδήποτε. Αυτά όλα είναι νέα προϊόντα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Και ένα τελευταίο που και αυτό υπάρχει, θα υπάρξει στο μέλλον, είναι, και ας ακουστεί λίγο περίεργο, υπάρχει και ο κίνδυνος του hacking. Όταν θα παρακολουθήσεις το κινητό σου, να γίνει μια διαρροή προσωπικών δεδομένων. Ναι. Και αυτό ακόμα μπορεί να ασφαλιστεί και χρήση ασφάλισης. Για να μην σας πω ότι μπορεί να γλιστρήσεις πάνω στο καλώδιο που τον άρρωπο φορτίζει το αυτοκίνητο. Γίνουν πάρα πολλά νέα μικρό πραγματάκια που πρέπει να δούμε που φέρνει αυτή η νέα τεχνολογία. Ένα τελευταίο που θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε σχετικά με το κόστος των μπαταριών. Επειδή είναι αρκετά υψηλό, σε αυτή την περίπτωση, για να αντικατασταθούν, υπάρχουν σχέδια για παροχή ασφαλιστικής κάλυψης. Δεν ξέρω αν έχετε σχέδια και αν μπορείτε να μας τα αποκαλύψετε. Ναι, ναι. Γιατί είναι και το περιβάλλον ανταγωνιστικό, θα είναι. Όχι, σίγουρα. Πρώτα απ' όλα, να σας πω με την ευκαιρία να διαλύσω ένα-δύο μύθους για τα ηλεκτρικά. Γιατί στην Allianz και μέσω της Allianz Technique, που κάνουν διάφορες μελέτες για να δουν λίγο τι θα φέρει αυτή η νέα τεχνολογία, φαίνεται ότι οι δύο μύθοι που κυκλοφορούν ευρέως έχουν καταρριφθεί ήδη από τα πρώτα στοιχεία. Ο πρώτος μύθος είναι ότι τα αυτοκίνητα αυτά είναι εύκολο να καούν. Δεν είναι καθόλου έτσι τα στοιχεία. Από στοιχεία που έχουμε από την Αμερικάνικη αγορά, ενώ στο 4,4% συμβατικά όταν τρακάρουν εξαπλώνονται φωτιά, στα ηλεκτρικά είναι 2,6%. Άρα πολύ καλύτερο. Μάλιστα. Και επίσης και στην Ευρώπη τα στοιχεία είναι παρόμοια. Άρα δεν ισχύει αυτό. Και όταν υπάρξει εκτίωση φωτιά σε ένα ηλεκτρικό, συνήθως οφείλεται στον εξωτερικό παράγοντα ή συνήθως στο charger, σε αυτό που το φορτίζει. Μάλιστα. Ο δεύτερος μύθος είναι ότι όταν τρακάρουν, υπάρχει κίνδυνος λόγω της υψηλής τάσης μηχανήματα που έχουν πάνω τις μπαταρίες και όλα αυτά. Ο κίνδυνος υπάρχει. Απλώς, σε όλα αυτά τα αυτοκίνητα, ειδικά η μπαταρία είναι τοποθετημένη σε ένα σημείο όσο πιο ασφαλές γίνεται στο αυτοκίνητο. Είναι ανάμεσα στους δύο άξονες. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και η συχνότητα που επηρεάζονται αυτά τα υψηλής τεχνολογίας και υψηλού κινδύνου τμήματα του αυτοκινήτου να επηρεαστούν είναι πάρα, πάρα πολύ μικρή. Συνεπώς δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και για να πάω και στο προϊόν που είπατε τώρα, ναι, οι μπαταρίες από μόνες τους, επειδή σήμερα η μπαταρία είναι το 25-40% της αξίας του αυτοκινήτου, από μόνη της είναι ένα ειδικό θέμα και για μας ασφαλιστικά, αλλά και γενικότερα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς δουλεύουμε σε νέα προϊόντα πάρα, πάρα πολύ σύντομα. Θα έχουμε και μια συμφωνία με ένα εισαγωγέα για επέκταση εγγύησης μπαταρίας. Οπότε, να ένα καινούργιο προϊόν που βγαίνει πολύ άμεσα. Χαίρομαι που βλέπω ότι έχετε ήδη προετοιμαστεί αρκετά για αυτά τα θέματα, που είναι και αυτό ευίωνο. Δεν ξέρω αν έχετε σε σχέση με την ασφάλιση να προσθέσετε κάτι άλλο για να περάσουμε και στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Πολύ γρήγορα θα πω και στον κύριο Καραΐσκο. Αναγκαστικά, γιατί οι προβλέψεις είναι ότι θέλουμε ή δεν θέλουμε, το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Οπότε πρέπει να ετοιμαστούμε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καλημέρη. Να πούμε τώρα στον κύριο Καραΐσκο που ξέρουμε ότι το Ιώτα έχει και μια παράδοση στην ασφάλεια. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί σχετικά με τη συμπεριφορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε περιπτώσεις συγκρούσεων, αν και οι έρευνες που έγιναν από το Euro NCAP και από την Τέκρα έριξαν ότι είναι εξίσου ασφαλή και με τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.
Και σε σχέση με την παρουσία της μπαταρίας, αν επηρεάζει την παθητική ασφάλεια, τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό, για την περίπτωση της σύγκρουσης, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, γενικά, σίγουρα όσο εξελίσσονται τα πράγματα και όσο πηγαίνουμε σε μια διαφορετική τεχνολογία, όχι καινούργια, παλιά μεν, αλλά νεοεφαρμοσμένη με νέες τεχνικές και νέες δομές, σαφώς θέλει και κάποια έρευνα και εξέλιξη. Τα τεστ, βέβαια, πολλά τεστ βέβαια έχουν ξεκινήσει και γίνονται στα ηλεκτρικά με σύγκρουση στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, γιατί κυρίως οι μπαταρίες είναι μετατοπισμένες από το κέντρο και πίσω, για να δουν τη μεταμόρφωση, την παραμόρφωση μάλλον του οχήματος σε οπίσθια σύγκρουση. Σαφώς όλα αυτά βελτιώνονται, σαφώς τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν είναι ασφαλή, έτσι. Πάντα βέβαια υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν ένα ατύχημα, οποιοδήποτε ατύχημα. Άρα θα δούμε ότι σίγουρα θα εξελιχθούν νέα τεστ, σίγουρα θα περνάνε τα αυτοκίνητα διαφορετικά δομικά τεστ σε σχέση με τα συμβατικά, ώστε και αυτά να παρέχουν την αντίστοιχη ασφάλεια στους χρήστες και στους συνεπιβαίνοντες. Μάλιστα. Τώρα αν έρθουμε στο θέμα της συντήρησης. Τι θα αλλάξει σε σχέση με τη συντήρηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων? Τα ηλεκτρικά οχήματα βασικά δεν έχουν συντήρηση. Δηλαδή είναι τα κομμάτια που απαρτίζουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι το ηλεκτρομοτέρ, κάποιο inverter και η μπαταρία. Άρα αυτά δεν χρήζουν κάποιας περιοδικής συντήρησης. Η περιοδική συντήρηση κάποιου ηλεκτρικού οχήματος κυρίως εστιάζει σε κάποια υγρά φρένων, επειδή τραβάνε υγρασία με την παρόδο του χρόνου, σε λάστιχα, σε φρένα, δηλαδή δισκόπλα και στακάκια. Ξεχνάμε πλέον την παραδοσιακή έτσι, προσέγγιση της συμβατικής τεχνολογίας, έτσι, και πάμε σε τελείως διαφορετική προσέγγιση, που κυρίως θα έχει να κάνει με services, με, όπως είπε και ο κύριος Καλημέρης, δηλαδή τι service παρέχει στον πελάτη στη χρήση του αυτοκινήτου και όχι σαν την καθαρή αυτή συντήρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή με τα συμβατικά αυτοκίνητα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό, γιατί ήδη ετοιμάζουμε εμείς και στο Ινστιτούτο σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και είναι κάτι που το συζητήσαμε και στην FIA και με τον κύριο Τοντ, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί που αγοράζουν αυτοκίνητα εξοπλισμένα με features, με νέες τεχνολογίες, σε μεγάλο ποσοστό δεν τα χρησιμοποιούν και φτάνει αυτό το ποσοστό στο 65% από όσο ξέρουμε. Πολύ ενδιαφέροντα. Είδαμε σε ένα τελευταίο ταξίδι επίσης στην Ισπανία ότι χρειάστηκε από έναν οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης να δημιουργήσουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για αυτούς τους μηχανικούς που συντηρούν και επισκευάζουν τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά. Σαφώς, όπως ελέγχθηκε από τους προηγούμενους συνομιλητές και παρουσιαστές, υπάρχει μια πορεία πραγμάτων που πρέπει να οριμάσει στο να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτή η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτό έχει να κάνει, όπως είπαμε, με την υποδομή των σταθμών φόρτισης, σαφώς, με την υποδομή των συνεργείων, γιατί η προσέγγιση σε ένα ηλεκτρικό όχημα, όπως εγώ ανέφερα στο υβριδικό, που είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ ηλεκτρικού, αμυγούς ηλεκτρικού και συμβατικού αυτοκινήτου, έχει κάποια επιμέρους κομμάτια που οι τεχνίτες, οι μηχανικοί πλέον νέας γενιάς, θα πρέπει να γνωρίζουν στο να αποφευχθούν ατυχήματα και να επιχειρούν σωστά. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθούν και από ό,τι γνωρίζω υπάρχει μια κινητοποίηση και στο θέμα των εγκαταστάσεων και των συστημάτων ασφαλείας που πρέπει να έχουν τα συνεργεία, αναφορικά με τον βασικό εξοπλισμό, με τα μέσα ατομικής προστασίας των τεχνητών που θα επιχειρούν πάνω σε αυτά τα αυτοκίνητα, όσο και για το χώρο που θα αποθηκεύονται τυχόν κάποιες μπαταρίες ή κάποιο τρακαρισμένο ηλεκτρικό όχημα προς αποφυγή κάποιου μακροπρόθεσμου βραχυκυκλώματος, διότι όταν ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό εμπλέκεται σε μια σύγκρουση, ενδεχομένως σε πρώτη φάση να μην παρουσιάσει κάτι, αλλά να έχει γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα μέσα στην μπαταρία και να αρχίσει σιγά σιγά αυτό να εκδηλώνεται σε μια ώρα του χρόνου, 12-13 ώρων, ας πούμε. Άρα όλα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στο θέμα των εγκαταστάσεων εκεί που θα σταθμεύσει το αυτοκίνητο, να υπάρχει ασφάλεια, πυροσβεστικά μέσα κλπ. Όταν βγει μια μπαταρία και αποθηκευθεί, να υπάρχει ένας ειδικός χώρος που, αν συμβεί κάτι, να είναι ασφαλώς τοποθετημένη και με. Αν συμβεί κάποιο ατύχημα, να μπορέσει να σβήσει κάποια φωτιά ή οτιδήποτε. Δεν λέμε ότι θα παίρνουν φωτιές, αλλά πάντα οι προδιαγραφές πρέπει να είναι αυστηρές στο να αποφύγουμε και να μειώσουμε την πιθανότητα να συμβεί κάτι. Γιατί πάντα όσα μέτρα και να πάρουμε, μειώνουμε τις πιθανότητες. Έτσι, δεν εξαλείφουμε κάτι. Άρα ουσιαστικά ναι, πρέπει να μπει μέσα στη νομοθεσία, να θεσμοθετηθεί πολύ σωστά όλη αυτή η προσέγγιση,
στο και να αποκτηθεί η γνώση επιμέρους από τους τεχνίτες που θα επιχειρούν σε αυτά τα αυτοκίνητα, έτσι, όπως επιχειρούν και στα σημερινά, σαφώς έχουν διαφορετικές τεχνολογίες, πρέπει να προσέχουν κάποια άλλα πράγματα, αλλά και στην υποδομή των συνεργείων, ώστε να μην έχουμε τυχόν θέματα με τις νέες αυτές τεχνολογίες, που δεν είναι πάλι νέες, σας λέω, απλά δεν είναι ευρέως διαδεδομένες. Άρα είναι νέες για τον περισσότερο κόσμο. Ωραία, βλέπω ότι είναι σαφείς οι τοποθετήσεις σας. Αν μια τελευταία ερώτηση θα είχα να σας κάνω, γιατί και στην ομιλία σας ήσασταν πολύ διεξοδικός. Αν σε συνέχεια και αυτών των δηλώσεων που έκανε σήμερα ο Υπουργός, πώς βλέπετε τον προγραμματισμό και πώς προβλέπετε ότι θα είναι η εξέλιξη στη χώρα μας σχετικά με την προώθηση των νέων τεχνολογιών και σε τι βάθος χρόνου θα μπορούσε να γίνει σε μια χώρα που γνωρίζουμε τα προβλήματα, γνωρίζουμε την οικονομική κρίση, ξέρουμε όμως και το θέμα με το περιβάλλον, τους ρήπους. Σαφώς. Εγώ καταρχάς σήμερα διέκρινα ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση ως προς το περιβάλλον και ως προς τα πράγματα που έχουν προτεραιότητα να γίνουν. Βλέπω ότι υπάρχει θέληση. Τώρα, στο τέλος της ημέρας, η αποτελεσματικότητα της θέλησης είναι σχετική. Το μήνυμα το σημερινό ήταν πολύ θετικό. Πραγματικά φεύγουμε με καλύτερη έτσι, προδιάθεση για πράγματα που θα συμβούν από αυτό το φόρουμ και πιστεύω να συμβούν. Σαφώς ένα μεγάλο κομμάτι της μόχλευσης με τη θετική έννοια το να προχωρήσει κάτι το έχει εκάστοτε η κυβέρνηση και η πολιτεία στο να θεσμοθετήσει πράγματα που θα δώσουν την ευκαιρία στον ιδιωτικό τομέα, στους ιδιωτικούς επαγγελματίες να αναπτυχθούν και να βοηθήσουν σε όλο αυτό το πράγμα. Είτε είναι η υποδομή, είτε είναι η μάθηση μέσω της διδασκαλίας, είτε είναι οι φοροαπαλλαγές. Δηλαδή είναι μια πλειάδα πραγμάτων που πρέπει να ενωθούν και να δουλέψουν όλα μαζί στο να προχωρήσει κάτι. Αν κάτι από αυτό δεν λειτουργήσει, προφανώς δεν θα προχωρήσει τίποτα. Άρα, το θετικό μήνυμα ήταν ότι όντως, από ό,τι είδα σήμερα, τα Υπουργεία μιλάνε μεταξύ τους, υπάρχει πλέον, έχουν σπάσει κάποια σάιλος που υπήρχαν ενδεχομένως παλιότερα, υπάρχει βούληση και θέληση, απομένει να το δούμε στην πραγματικότητα, γιατί το παρελθόν έχει δείξει ότι λαμβάνουμε πολλές υποσχέσεις και προς το τέλος δεν γίνεται κάτι. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας και βέβαια να πούμε ότι πράγματι πήραμε θετικά μηνύματα σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσουν και θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Και να πάμε τώρα στην Ντοβίλ. Ντοβίλ, thank you for being with us today. How effective do you believe it would be having mandatory safety features in all new cars? And what is your feeling about what you have been following today? So, as I presented about the general safety regulation, we will see big improvements in vehicle safety in the European Union in the upcoming years. An important technology that was included in the regulation is the intelligent speed assistance. And speeding is a really big, big issue in the European Union at the moment. European Transport Safety Council has recently launched a study, actually completed a study, which showed that in urban areas, between 35 to 75% of drivers are exceeding the speed limit. And this is huge, having in mind that in urban areas, we have vulnerable road users, such as pedestrians and cyclists, who are especially affected by speed in case of a collision. Also, speeding is a big problem on rural roads, where between 63% of drivers are exceeding the speed limit. So this intelligent speed assistance technology has a real, real big advantages for road safety. And when it's combined with other technologies and other safety features, such as better crash protection for vulnerable road users, for cyclists, the combination will really bring huge effects. And we will have savings of lives. 25,000 lives will be saved in 15 years. So it's worth of 1 year of road deaths in the European Union. And 140,000 serious injuries are to be prevented by these technologies. But I think that when we talk about road safety, we should also discuss a bit more how it relates to sustainability, because this issue has been addressed a lot today. So, for example, intelligent speed assistance will help to reduce CO2 emissions if the drivers will comply with the speed limit. Also,
It's been told that there are plans to buy new buses that would be electric buses. It would be very, very desirable if authorities who are responsible for public procurement would also include the safety requirements while procuring those buses, so that those buses would be equipped with intelligent speed assistance with better direct vision. So I think this is a part that we sometimes miss when we talk about road safety and environmental issues, because I believe those should go hand in hand. I see, yes, you're right. And I really acknowledge all the work ETSC has been doing and lobbying with the European Commission and stakeholders. If we come to the e-scooters issue, because this is not regulated yet, I know it's only Singapore and in Germany progress has been made, because we have received the legislation and we have already presented at the European Transport Safety Council. Maria made a presentation about this, and personally I have been presenting that at the United Nations. I was asked by the chairperson to present the issue at the Global Forum for Road Safety. How do you believe e-scooters will be regulated regarding road safety? Have you discussed it within the European Transport Safety Council? Do you have some ideas, or do you foresee how the legislation, the safety gear, will be? So it is on our agenda, it is on ETSC's to-do list to look into the issue of the safety of e-scooters, which caught lots of decision makers at national and local level by surprise, because e-scooter schemes were rolled out overnight and they hit our cities. No one could expect that. And perhaps when we talk about e-scooter safety, we should consider what safety risks e-scooter riders are creating to other road users, for example, pedestrians, and to what risks e-scooter riders are exposed, because the general profile perhaps of the e-scooter rider is a relatively young person who is on this unstable vehicle and who usually or very often has to use the carriageway, which is shared with the motorized vehicles. So this is quite dangerous. The problem that we have now with e-scooter safety is that we don't know what is the scope of the problem, what are the implications of e-scooters, because currently no country is collecting robust data on the serious injuries or deaths of e-scooter riders or those who collided with e-scooters. So far, our source of information is media articles. Of course, they do not capture all the cases, but we already hear about deaths or serious injuries related to e-scooter driving. For example, there was a case in Spain where an elderly pedestrian lady was hit by an e-scooter and she passed away. In the UK. And in the UK as well. This I haven't heard yet, but indeed we have to think about what dangers e-scooters are creating to pedestrians as well. And in the European Union, some countries have started legislating the use of e-scooters, what carriageways they are supposed to use, for example. So the legislations have been passed in Germany, Austria, Belgium, France. But these legislations differ. In general, they apply the similar rules as for cyclists, so that e-scooters should only be used on cycling paths or carriageways, but not on not on the sidewalks. But regulations differ regarding age, for example, road user age. For example, in France, as young road users as 12-year-old can ride an electric scooter, while in Germany it's 14-year-old. Also, Germany is regulating the maximum speed, so it's 20 kilometers per hour that is allowed, while in France it's 25. So we see that regulations for the moment are different, and we are not yet sure which one is the best practice, because in order to identify it, we need data. So one of our strong recommendations for the member states is to ask the police to register e-scooters. So basically so that there is an e-scooter category in the police reports, so that police can identify that vehicle involvement in a road collision. And the time will show. We might ask the European Commission to provide the guidelines on best practices, how it is best to regulate it once we identify the best practices. I think they are working on this already. Might be.
And also we have to think about the type approval, whether those e-scooters need type approval. If they are considered as bicycles, then by extension they should not be type approved, because bicycles in the European Union are not type approved, electric bicycles either, they need to comply with certain standards. So we have to raise the question, do we need certain specific standards for e-scooters that are circulating on our roads in the European Union? Thank you, Deauville. Πρέπει να πω ότι και την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι, που είχε και μια διαδηλώσεις και μια τετραήμερη απεργία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα σε ευρωπαϊκή πόλη τέτοια χαοτική κατάσταση, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην λειτουργούν και οι σκούτερς άναρχα στους δρόμους, ποδήλατα, ανησύχησα πραγματικά, ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Και είναι και κάτι που δεν εκδηλώθηκε και ευρέως. Οι Γάλλοι προστάτευσαν πολύ καλά όλη αυτή την ιστορία για να μην δυσφημίσουν και τη χώρα τους. Αλλά ας ελπίσουμε ότι αυτή η σημερινή εδώ, αυτό το φόρουμ σήμερα, που έβαλε όλα τα θέματα στο τραπέζι, νομίζω, από τα οικονομικά, τα τεχνολογικά, τα κοινωνικά, θα μπορεί να συμβάλλει σε ένα καλύτερο οδικό περιβάλλον, βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια και τον αέρα που αναπνέουμε. Και θα ήθελα, πριν κλείσουμε, αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε και να δώσουμε την ευκαιρία για 1-2 ερωτήσεις στους συνεργάτες. Έχετε να προσθέσετε κάτι? Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Καραΐσκο? Όχι, απλά. Επειδή ήδη είναι η ώρα σχετικά περασμένη, να δώσουμε την ευκαιρία, αν κάποιος έχει κάποια ερώτηση ειδική. Θεωρώ ότι επεκταθήκαμε αρκετά, αναλύσαμε κάποια πράγματα που πλευράς μου δεν υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο που θα θέλω να αναφέρω. Απλά είμαστε ανοιχτοί, αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ. Έχετε κάποιες ερωτήσεις πριν κλείσουμε? Νομίζω ότι... Ναι. Θέλω να ρωτήσω την Allianz σχετικά δύο πράγματα. Πρώτον, με την ασφάλιση των φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είναι στο δρόμο. Δηλαδή, είτε είναι δημόσια προσβάσιμη, είτε είναι ιδιωτική και είναι δημόσια προσβάσιμη. Αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα. Δουλεύω αυτή τη στιγμή σε πρόγραμμα. Τιμολογούν στην έδρα μας το προϊόν. Θα τιμολογηθεί και στην Ελλάδα. Βέβαια, δεν το έχουμε έτοιμο γιατί δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη ακόμη, αν και εσείς πρωτοπορείτε σε αυτό. Και δεν μας κάνει διαφορά αν είναι δημόσιο ή ιδιωτικό. Θα υπάρξει ένα ανάλογο τιμολόγιο, αν είναι σε ένα σπίτι μέσα ή αν είναι σε ένα σταθμό στην Εθνική. Αλλά το προϊόν μπορεί να είναι για τα πάντα. Ωραία. Και κάτι άλλο. Έστω ότι έχει αγοράσει κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δεν αγοράζει φορτιστή, τον ασφαλίζεται? Βεβαίως, το αυτοκίνητο και σήμερα έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έτσι, για παράδειγμα, η CEO της εταιρείας μας οδηγεί ένα full ηλεκτρικό αυτοκίνητο το 2015. Σαφώς και τα ασφαλίζουμε, δεν μας απασχολεί καθόλου αν υπάρχει φορτιστής ή όχι. Αν υπάρχει φορτιστής, τότε μπορεί ο πελάτης να ασφαλίσει και αυτόν, αν προκύψει κάτι. Αλλά δεν συνδέονται μεταξύ τους. Α, όχι, γιατί λέω ουσιαστικά έχει να κάνει με την ποιότητα της φόρτισης και με την ασφάλεια ουσιαστικά της χρήσης του αυτοκινήτου. Σαν προϊόν. Κατάλαβα τι λέτε. Δηλαδή, όχι, από αυτή την άποψη. Όχι, ότι ναι. Ένα αυτοκίνητο που φορτίζεται από ένα δίκτυο το οποίο δεν υπάρχει παρακολούθηση της ποιότητας του δικτύου. Δεν ξέρουμε αν το ρεύμα είναι 200-240. Μπορεί να αθρηστικά να προσθέσει κάποιες μικρές βλάβες, ας πούμε, στο σύστημα του αυτοκίνητου, που με τον καιρό αυτά να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα, να πάρει φωτιά και να λέμε μετά ότι ναι. Γιατί έγινε αυτό και να ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες. Γι' αυτό ρωτάω, μήπως υπάρχει εμπειρία από το εξωτερικό. Όχι, είστε λίγο πιο μπροστά από εμάς. Τώρα μιλάτε για την εγγύηση του προϊόντος στην ουσία. Αυτό εμείς το ετοιμάζουμε τώρα, θα το έχουμε σύντομα. Τόσο μακριά δεν το έχουμε φτάσει, να πω την αλήθεια. Αν επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο το φορτίζεις και τι μπορεί να σημαίνει αυτό μέσα στα χρόνια. Όχι, τόσο μεγάλη ανάλυση δεν έχουμε. Αν δεν έχουμε άλλη ερώτηση, να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που παρόλη την καθυστέρηση μείνατε μέχρι αυτή την ώρα. Να σας ευχαριστήσω και εσάς πάρα πολύ και ελπίζω να έχουμε αποτελέσματα και να συνεχίσουμε μια επικοδομητική συνεργασία για το καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες στο πάνελ.
Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι το τέλος. Συνεχίζουμε βέβαια στην εκπομπή του κυρίου Πουρναράκη στον Α989, Alpha Speed. Όποιοι θέλετε, επιστρέφοντας στο σπίτι, ανοίγετε το ραδιόφωνο του Alpha Radio να ακούσετε τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί σήμερα. Καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά.